Τόντρι στο 6, Κάβυρο στο 7 και όλα έτοιμα για την εκκίνηση. Ο αφέντης σηκώνει τη σημαία, τα άλογα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση, όπου από τα πρώτα μέτρα βλέπετε ότι δεν λείπουν και οι ανακοπές. Ο Φωκιανός έπαθε και εκεί την περισσότερη ζημιά, έμεινε τελευταίος αφού παρενοχλήθηκε. Από νωρίς για την πρωτοπορία ο Κάβυρος, ο Πιτόντρι ακολουθεί δεύτερος, στην συνέχεια ο Γνήσιος έχει πλασαριστεί στην τρίτη θέση και πιο πίσω Ψιλωρίτης, η Marathon Storm, Σίνας και Φωκιανός στις τελευταίες θέσεις. Ο Κάβυρος μάλιστα προοδευτικά παίρνει σημαντική διαφορά από τον δεύτερο Πιτόντρι, Γνήσιος, Ψιλωρίτης, Marathon Storm, Σίνας και Φωκιανός κατά σειρά. Πάντα Κάβυρος στην πρωτοπορία περίπου 700 μέτρα πριν από τον τερματισμό. Πάμε για τα τελευταία 600 μέτρα, καμία αλλαγή στη διάταξη των αλόγων. Κάβυρος, Πιτόντρι και στη συνέχεια ο Γνήσιος, ο οποίος πιέζει τον δεύτερο Πιτόντρι και θέλει να καταδιώξει τον πρωτοπόρο, και πιο πίσω η Marathon Storm ήδη έχει πλησιάσει και θέλει να προσπεράσει τον Ψιλωρίτη. Στη συνέχεια ο Σίνας και ο Φωκιανός. Και πλέον πάμε για την τελική ευθεία. Κάβυρος μπροστά, Γνήσιος, στη συνέχεια η Marathon Storm δυνατά απ' έξω αναπτύσσεται. Και μαζί με το Σίνα που αναπτύσσεται από την εσωτερική θέλουν να πλησιάσουν τον πρωτοπόρο Κάβυρο. Πολύ δυνατά στα τελευταία μέτρα ο Σίνας, φαίνεται ότι θα προλάβει τον Κάβυρο. Απ' έξω η Marathon Storm επίσης δυνατά διεκδικεί την νίκη. Marathon Storm απ' έξω, Σίνας από μέσα. Marathon Storm, Σίνας και Κάβυρο στην τρίτη θέση. 6-4-3 το αποτέλεσμα. Να λοιπόν μια ακόμη έκπληξη. Θα δούμε άλλωστε και πάλι εδώ την τελική ευθεία. Είναι ο Κάβυρος μπροστά, ο Γνήσιος υποχωρεί από το κάγκελο, βελτιώνεται ο Σίνας και απ' έξω με σταθερό βήμα. Από τα 500 μέτρα σχεδόν είχε προσπεράσει τον Ψιλωρίτη η Marathon Storm. Δείτε εδώ και πάλι τη θεαματική άφηξη. Σίνας προσπερνά τον Κάβυρο και απ' έξω η Marathon Storm. Δείτε για μία ακόμη φορά εδώ αυτή την θεαματική άφηξη. Σίνας από μέσα, η Marathon Storm απ' έξω. Βλέπετε εδώ και πάλι πως φτάνει στην επιτυχία. 6, 4 και 3, τα τρία πρώτα άλογα και το τράικα στις 7ης υποδρομίας. Ξεχώρισαν αυτά τα τρία άλογα, σε απόσταση οι υπόλοιποι. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα άλλωστε να δούμε και πάλι σε επανάληψη την κούρσα. Εδώ βλέπετε και πάλι σε επανάληψη την κούρσα. Δεν έλειψαν και κάποιες ανακοπές τους καλπασμούς των αλόγων. Από νωρίς ο Κάβυρος, ο Πιτόντρι έμεινε στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια ήταν ο Γνήσιος και πιο πίσω ο Ψιλωρίτης, η νικήτρια Marathon Storm από την πέμπτη θέση, Σίνας και Φωκιανός στις επόμενες. Η νικήτρια φωτογραφίζεται ήδη στον αγωνιστικό χώρο, πάντα από βίντεο εμείς παρακολουθούμε πώς εξελίχθηκε η κούρσα. Ο Κάβυρος μπροστά, Πιτόντρι, Γνήσιος, Ψιλωρίτης, Marathon Storm κατά σειρά. Τα τελευταία 600 μέτρα ο Γνήσιος θέλει να προσπεράσει τον Πιτόντρι, ο Ψιλωρίτης και στη συνέχεια η Marathon Storm. Από τα 500 μέτρα ήδη όπως βλέπετε έχει πιάσει τον Ψιλωρίτη. Στα 400 μέτρα προηγείται ελαφρά απ' έξω και συνεχίζοντας καταδιώκει τους πρωτοπόρους Κάβυρο, Γνήσιο, Πιτόντρι και ο Σίνας που από την εσωτερική επίσης καλύπτει συνεχώς έδαφος. Και πάλι εδώ τα τελευταία μέτρα με την Marathon Storm και το Σίνα να πλησιάζουν και στο τέλος να προσπερνούν τον Κάβυρο. Πιο πίσω είναι ο Γνήσιος, ενώ και ο Ψιλωρίτης βελτιώθηκε και μάλλον είναι αυτός που πήρε την τέταρτη θέση και έτσι είναι. 6-4-3 στη συνέχεια το νούμερο 1 και στην πέμπτη θέση το νούμερο 7. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ πριν περάσουμε στα υπόλοιπα, άλλωστε έχουμε και αρκετό χρόνο ακόμη. Να πούμε λοιπόν τι γίνεται με τις αποδόσεις. Δεν υπάρχει κάποιο ρεπορτάζ. Γκανιάν 2.562, Πλασέ 707 και 210. Το δίδυμο 4.398, το forecast πάνω από τις 10.000 δραχμές. Το σύνθετο επίσης είναι στα ύψη και το σύνθετο δίδυμο. Από τα υπόλοιπα το 3, το 3.46. 3.963 δραχμές η απόδοσή του. Σε κρεμότητα και η απόδοση του TriCast. Εδώ η κάρτα με την ανεπίσημη σειρά άφηξης, το 6-4-3.